Καλησπέρα, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται? Η χειρότερη και την καλύτερη, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι φανελάς, να χρησιμοποιήσω όντως, μια δόκιμη έκφραση. Ναι, δεν... Μερικοί το έχουν αυτό. Α, είδες τι έβγαλε. Ωραία, το ναι. Ξέρω εγώ. Κάθε πολύ χρόνο. Το ναι, 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 ναι. Πολύ. Θυμηθήκαμε τη φανέλα του Καμερούν που ήταν σαν του μπάσκετ, αν θυμάσαι, το 2002. Θυμήθηκα του ετώ. Σωστά. Σωστά. Γενικά οι Αφρικανοί στα Μουντιάλ έχουν εμφανίσει διάφορες φορές. Είχε πρωτοεμφανίσει και η Νιγηρία, ήταν η αυτή ελεφαντος του, αυτό με τα λαχούρια. Ναι. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Νομίζω ότι ήταν η Νιγηρία. Mm-hmm. Δεν είμαι πάρα πολύ φανελάς. Ιδίως τους πολέμους με τις εμφανίσεις των τερματοφυλάκων. Mm-hmm. Μ' άρεσαν πάρα πολύ, ας πούμε, οι εμφανίσεις του Μεξικανού τερματοφύλακα. Φοράει εκείνα τα φωσφοριστέ που φοράμε τα καβαλάμε τα ποδήλατα για να φανταστούμε. Σωστό, ναι. Ναι, όντως. Εντάξει, νομίζω βελτιώθηκαν αρκετές ομάδες. Έχουν φέτος καλές φανέλες. Δηλαδή, έχω διαπιστώσει αρκετές καλές φανέλες. Και μάλιστα, πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι βγάζουν εμφανίσεις και για γυναίκες. Ναι, δηλαδή, όντως. Ροζάκι, τέτοιο, όπως η Arsenal πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε φανέλα για γυναίκες. Mm-hmm. Που είναι σε ναι, αλήθεια είναι και πια είναι για τα ευρωπαϊκά κλαμπ, ειδικά των μεγάλων χωρών. Είναι να που ξεκινάει, που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, αλλά γιγαντώνεται το τελευταίο διάστημα. Το συζητάγαμε κάποια στιγμή και με τον Γιώργο Τζαγόρα, τότε που ήταν ατολικός του Euro, και του έλεγα ότι και το επίπεδο του ποδοσφαίρου πια των γυναικών είναι πολύ υψηλό. Παρακολουθείς πολύ άνετα μάτς γυναικείου ποδοσφαίρου του κορυφαίου επίπεδου, αλλά και η απήχηση στον κόσμο είναι τρομερή. Ο τελικός του Euro έκοψε περισσότερα εισιτήρια από όσα έχει κόψει οποιοδήποτε τελικός Euro, ακόμα και αντρών. Ναι. Κάτι 87.000 κάτι έκοψε ο φετινός τελικός του Euro γυναικών ανάμεσα στην Αγγλία και την Γερμανία. Θα μπεις okay, έγινε στην Αγγλία στο Wembley. Ναι, okay, παρόλα αυτά και στο τελικούς του Euro αντρών έχουν γίνει και διοργανώτερες χώρες και τέτοια μαζική απήχηση δεν είχαμε. Και γενικά δεν είναι μόνο η απήχηση με τα εισιτήρια που κόπηκαν στην οργάνωση και τα νούμερα των τηλεοπτικών μεταδόσεων που ήταν εξαιρετικά, ήταν και οι χορηγοί που περισσότεροι ενδιαφέρονται. Γενικά το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι όχι στα πάνω του, είναι σε φάση εκτόξευσης και πολύ σύντομα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουμε πολύ ψηλά δικαιώματα για το σύστημα γυναικών. Είναι φανερό ότι είναι ένα κομμάτι της UEFA και της FIFA που θα τους πρόξουν πάρα πολύ και που θα περπατήσει πάρα πολύ. Έτσι. Mm. Βλέπουμε και σε εξέδρες πολλές γυναίκες, οπότε είναι ένα κοινό το οποίο θέλουν οι ομάδες να το συμπεριλάβουν και στο αγοραστικό και στις φανέλες αν θέλετε και όλα τα προϊόντα. Και το προωθούν, Δημήτρη ναι. Και Μιχάλη, πολύ και στα e-sports. Θα είναι εδώ στην Ελλάδα να μην μείνουμε πίσω. Mm-hmm. Το λέω γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή γυναική ομάδα που προσφέρει για τα ελληνικά δεδομένα, πολύ καλή. Και καλό θα είναι να μην αργήσουμε να ανεβούμε σε αυτό το τρένο, γιατί είναι ένα τρένο που και μεγάλη απήχηση θα έχει και χρήματα θα φέρει στα κλαμπ. Θα ήταν ωραίο έτσι να ξεκινήσουμε λίγο, Μιχάλη, και με την Premier League. Και εγώ εντάξει, στην Αγγλία υποστηρίζω την Arsenal. Μπήκε με ορμή των φιλικών. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ομάδα που τα πηγαίνει καλά στα φιλικά να έχει αυτό το καλό το ηθικό και να κερδίζει, ας πούμε, το πρώτο παιχνίδι μέσα στην Crystal Palace. Ξέρεις και πολύ καλά μια έδρα που έχει φάει αρκετές φάπες η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια εκεί μέσα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Arsenal έκανε φέτος καλές μεταγραφές, mm-hmm. υπό την έννοια ότι μπορεί να μην είναι οι πιο εντυπωσιακές, όπως ας πούμε είναι της Manchester City ή της Tottenham. Σίγουρα δεν είναι οι πιο εντυπωσιακές. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ταιριαστές για την έτσι. Ομάδα. Και μπήκανε κατευθείαν ενδεκάδα. Ενδεκάδα κατευθείαν. Σωστά. Ο Αρτέτα προσπαθεί να φτιάξει μια μικρογραφία της πρώτης έκδοσης της City του Pep, που ήταν και του City σε ένα βαθμό υπό την έννοια ήταν το δεξί χέρι του Pep Guardiola. Δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε δύο ποδοσφαιριστές στη City που τους ξέρει πάρα πολύ καλά και τον ξέρουν πάρα πολύ καλά και ξέρουν πάρα πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού. Το Ζεσούς και το Ζιντσέγκο. Για μένα ο Ζεσούς είναι μια αδικημένη περίπτωση center forward, γιατί στην Manchester City δεν έπαιζε μονίμως,
υπό την έννοια ότι του αρέσει πάρα πολύ, του πρέπει να παίζει πάρα πολλά μάτς χωρίς center for. Είναι ο center for της Εθνικής Βραζιλίας. Και αυτός θα είναι ο center for της Εθνικής Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είναι μικρό, δεν είναι απλό. Και υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι ήταν και καλό deal, υπό την έννοια ότι κόστησε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ στην Arsenal. Ένας τέτοιος center for σήμερα, τύπου Νούνιες ας πούμε, στοιχίζει 85 και 90 και 100 εκατομμύρια ευρώ. Έχει αδυναμίες η Arsenal, αλλά έχει και πάρα πολύ καλό κλίμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο μεταξύ, μιλάμε για τις μεταγραφές που έκανε, αλλά ενδεχομένως εξίσου σημαντική να είναι και μια μεταγραφή που είχε κάνει πριν 2 χρόνια και τώρα την χαίρεται. Λέω για τον Σαλιμπά, τον Γάλλο και τον Τουρκό αμυντικό, ο οποίος είναι πάρα πολύ σπουδαίος παίκτης, πολύ ταλαντούχο παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 21 του παίζει στην Εθνική Γαλλία πια. Και εγώ λέω ότι αν συνεχίσει έτσι, πιθανόν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στο Κατάρ να είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Γαλλίας. Δεν είναι απλό. Όπως δεν είναι απλό ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας. Και αυτός δεν αποκλείεται να είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Βραζιλίας. Άρα ξαφνικά αρχίζουμε και βλέπουμε ότι στην Arsenal υπάρχουν ποδοσφαιριστές πραγματικά υψηλού επίπεδου, ό,τι έλειπαν. Και το γεγονός ότι τα ταλέντα τις έχουν οριμάσει. Ο Μπουκαγιό Σακά είναι ένας απολύτως έτοιμος ποδοσφαιριστής. Ο Μαρτινέλη δεν είναι ένα ταλαντούχο παιδί από τη Βραζιλία τα 18 του, αλλά πια έχει παραστάσεις και είναι πολύ πιο έτοιμος ποδοσφαιριστής. Το ίδιο ισχύει και για τον Σμιθ Ρόου. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται μια-δυο ενισχύσεις. Χρειάζεται ενδεχομένως έναν καλύτερο εξτρέμα από τον Νικολά Πεπέ που είναι θεωρητικά η πρώτη της αλλαγή. Χρειάζεται έναν καλύτερο κεντρικό χαφ από τον Ελνένη που επίσης θεωρητικά είναι η πρώτη της αλλαγή. Αλλά γενικά έχει την καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών. Δείχνει τώρα, λίγο να το βρίσκει καλύτερα, Μιχάλη, της, η Arsenal. Δηλαδή πέρασε μια πολύ μεγάλη περίοδο και αυτή μετά στη μετά-Βενγκέρ εποχή που ήταν πολύ δύσκολη. Δεν έχει καταφέρει κάτι ανάλογο η Manchester United. Έτσι, για να περάσουμε στο πιο αρνητικό παράδειγμα. Μεγάλος προβληματισμός στους φίλους της. Δηλαδή με όλα. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και άλλα πράγματα τριγύρω που ρίχνουν πολύ το ηθικό των φίλων της United. Ναι. Θα σου πω ποια είναι η διαφορά της Arsenal με την Manchester United. Στην Arsenal το κλίμα είναι εξαιρετικό, είναι τρομερό. Όποιος ήθελε να είναι εκεί. Αυτό βεβαίως κόστησε πολύ στην Arsenal. Ναι. Τι εννοώ κόστησε πολύ. Ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου, προκειμένου να φύγουν από την ομάδα, έφυγαν χωρίς να φέρουν λεφτά στα ταμεία. Δηλαδή η πώληση του Λούκας Τορέιρα, ενός παίκτη που πέρυσι έκανε τη διαφορά στο Ιταλικό πρωτάθλημα και βοήθησε πολύ τη Φιωρεντίνα να βγει Ευρώπη μετά από 3-4 χρόνια. Έναν παίκτη που η Arsenal τον είχε αγοράσει 28-29 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο, αναγκάστηκε να τον πουλήσει 5-6 την κατάσταση Ράιμον. Ο Αρτέτας αυτό ήταν απόλυτος, ότι αυτοί που δεν θέλουν να είναι εδώ ή αυτοί που δεν θέλουμε να είναι εδώ, γιατί μας χαλάνε το κλίμα, γιατί δεν περνάνε καλά, γιατί αν δεν είναι βασικοί γκρινιάζουν, γιατί, δεν θα μείνουν εδώ, θα φύγουν. Με όποιο κόστος φύγουν. Με αποτέλεσμα η Arsenal να πουλάει ποδοσφαιριστές που θεωρητικά είναι μεγάλα περιουσιακά της στοιχεία, όσο επί της ουσίας. Το ίδιο έγινε με τον Λένο, το ίδιο γίνει αύριο μεθαύριο με τον Maitland Niles, ακόμα το ίδιο θα γίνει με τον Bellerin, που πριν 2-3 χρόνια θα μπορούσε να τον πουλήσει 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ και τώρα πιθανότατα να τον δώσει με 3-4. Διότι το πήρε απόφαση ότι okay, πρέπει να αλλάξει αυτή η ομάδα, πρέπει να αλλάξει η θέμελα, πρέπει να φύγουν αυτοί που δεν θέλουν να είναι εδώ ή που κουράστηκαν να είναι εδώ ή που είναι κορεσμένοι, μπουρου. Στο Manchester United αυτό δεν συμβαίνει. Στο Manchester United έχει υπάρξει ένας εγκλωβισμός, ότι ναι, να φύγει ο Γουάν Μπισάκα δεν τον θέλει ο νέος προπονητής. Αλλά τον πήραμε πριν 2,5 χρόνια 50 εκατομμύρια λίρες. Πόσο να τον δώσουμε? Να τον δώσουμε 30. Ναι, αλλά 30 δεν δίνει κανένα. Θα τον δώσουμε 20. Ναι, αλλά 20 δεν δίνει κανένα. Δεν θα ήθελα να είναι εκεί ο Μαγκουέρ. Αλλά πώς να φύγει ο Μαγκουέρ? Τον πληρώσαμε 80 εκατομμύρια λίρες πριν 2 χρόνια. Να τον δώσουμε πόσα? Να τον δώσουμε 50? Μα δεν τα δίνει κανένα. Να τον δώσουμε 30? Μα πάλι δεν τα δίνει κανένα. Οπότε τον κρατάμε. Τον κρατάμε και μένει. Ναι. Και πάμε παρακάτω και πάμε παρακάτω και μένει μια ομάδα η οποία δεν έχει καθόλου την αίσθηση της ομάδας. Δεν υπάρχει καμία σύμπνοια, πώς να το πω. Και εμφανίζονται προπονητές οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν 3-4 ποδοσφαιριστές για να αλλάξουν την κατάσταση, αλλά η κατάσταση μονίμως δεν αλλάζει. Φέτος τους προέκυψε και το επιπλέον πρόβλημα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Και για μένα τους προέκυψε και ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι έκαναν λάθος μεταγραφές. Δεν λέω κακοί παίχτες, λέω πάρα πολύ καλοί παίχτες. Αλλά αυτό που λέει ο Ten Hag, να πάρουμε τον Έριξεν τα 31 του, να τον κάνουμε center for, γιατί ήταν ελεύθερος ο Έριξεν και μπορούσαμε να τον πάρουμε, αλλά είχαμε και τον Μπρούνο Φερνάντες που παίζει στην ίδια θέση. Οπότε για να τους χωρέσουμε μαζί να κάνουμε τον Έριξεν center for, είναι εκ των πραγμάτων ένα τεράστιο ρίσκο. Όταν δεν είσαι Manchester United, το ρίσκο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Mm-hmm. Το να πούμε ο Μαρσιάλ δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά, ναι, να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε βασικό, να τον αναγεννήσουμε, είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει σε μια ομάδα μικρότερου μεγέθους. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει στη Manchester United. Και φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο όλο αυτό. Ναι, το να κρατάμε με το ζόρι τον ξενερωμένο Κριστιανό Ρονάλντο, μπορεί για εμπορικούς λόγους να έχει ένα νόημα, αλλά για αγωνιστικούς λόγους δεν έχει κανένα. Δεν είναι μέλος αυτής της ομάδας, δεν ψήνεται με αυτήν την ομάδα, δεν θέλει να είναι σε αυτήν την ομάδα. Πώς θα πάρεις πράγματα από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, σε τέτοια ψυχολογία και σε τέτοια κατάσταση, που δεν θέλει να πηγαίνει ούτε για προπόνηση, που σηκώνεται και φεύγει από τα φιλικά επειδή τον έκανες αλλαγή. Δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα εύκολα. Δηλαδή δεν είναι αν έχει την ποιότητα η Manchester United μόνο. Για μένα τα γύρω-γύρω είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που χρειάζονται πολύ μεγάλες θυσίες. Τις οποίες η Manchester United διοικητικά δεν είναι έτοιμη να τις πάρει. Είναι και στην Αγγλία. Είναι όλη αυτή την τοξικότητα όπου πάει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος συγκεντρώνονται χιλιάδες έξω από το γήπεδο και φωνάζουν να φύγουν οι Glazers. Ναι, είναι και αυτό. Και παίρνουν μέσα στο γήπεδο με αρνητική διάθεση. Ναι, στην Αγγλία αυτά όλα φαίνονται. Ναι, γιατί τόσο με ανταγωνιστικό προφίλ αυτού του πρωταθλήματος όλα αυτά φαίνονται. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να τα βάλεις κάτω από το χαλάκι. Γιατί όλες οι άλλες ομάδες είναι καλύτερα προετοιμασμένες. Δεν το συζητάμε, η City, η Liverpool και όλες οι υπόλοιπες. Έτσι κλείνοντας για την Αγγλία, δεν ξέρω αν σου δημιούργησαν κάποια έκπληξη δύο. Εντάξει, για την United είπαμε. Και την γκέλα της Liverpool, αν την περίμενες, αν και δεν ήταν τόσο έκπληξη, γιατί δεν ήταν και στα καλύτερά της η Liverpool. Θα σου πω, καταρχήν θεωρώ ότι η Fulham είναι η καλύτερη ομάδα από αυτές που ανέβηκαν. Mm-hmm. Γιατί είναι και δεν είναι μόνο ότι πήρε το πρωτάθλημα, δεν είναι μόνο ότι πέρυσι την Championship, δεν είναι μόνο ότι έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο, έβαλε 100 τόσα γκολ στο πρωτάθλημα, τρομερά επιτυχημένη ομάδα, είναι ότι δεν άλλαξε και πολύ. Όπως άλλαξε, ας πούμε, πάρα πολύ η Nottingham Forest, η άλλη είναι ο Φώτιστη, με 13-14 μεταγραφές, ή όπως θα αλλάξει πάρα πολύ, όπως φαίνεται σιγά σιγά, και η Bournemouth, κάνοντας συνεχώς μεταγραφές. Το να μην αλλάξει πάρα πολύ μια ομάδα που ανεβαίνει και να κάνει απλώς 3-4 προσθήκες, όταν πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλή, και το να κρατάς όλους τους πρωταγωνιστές της περσινής χρονιάς, σε βοηθάει αφάνταστα όλο αυτό στο να προσαρμοστείς πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που παίζουν τώρα στη Φίλα μου μπορεί να παίζαν πέρυσι στην Championship, αλλά έχουν παραστάσεις από την Premier League, γιατί αρκετοί από αυτούς έχουν παίξει στο παρελθόν, είτε με τη Φούλα μου, όπως ο Μίτροβιτς, είτε γενικά έχουν παίξει στην Premier League. Η Liverpool δεν είναι καλά, πρώτον, γιατί χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού. Τώρα πια έχει ένα καθαρό αιμοφόρ, που δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα που έκανε στα Διόμανε, κάνει άλλα πράγματα στο γήπεδο, και θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτά τα πράγματα. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα στον άξονα της. Είχε φανεί από πέρυσι, όταν έλειπε ο Τιάγκο, και γίνεται πολύ μεγαλύτερο φέτος. Νομίζω ότι εκεί ήθελε μεταγραφή ο Κλοπ, και δεν ξέρω αν θα την κάνει ή όχι. Αν δεν την κάνει, είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι εύκολο να το λύσει, διότι η δημιουργική της ΧΑΦ δεν είναι το επίπεδο των υπολείπων ποδοσφαιριστών, με εξαίρεση τον Τιάγκο. Ο Χέντερς και ο Φαμπίνιο είναι κυρίως ανασταλτικοί ΧΑΦ, και ο Κεϊτά ή ο Μίλνερ ή ο Τάμπερλεϊν ή ο Τζόνς δεν είναι του επίπεδου να κουβαλήσουν δημιουργικά στην πλάτη του στη Λίβερπουλ. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα στην Λίβερπουλ που νομίζω αν δεν το λύσει με κάποια μεταγραφή είναι πιθανό να δυστυχήσει σε την σεζόν. Ναι, θα μας δοθεί η ευκαιρία για να συζητήσουμε τα της Premier League και μέσα στην εβδομάδα. Έχουν τα προβλήματά τους οι Άγγλοι, έχουμε όμως και εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, γιατί την Πέμπτη το βράδυ κινδυνεύουμε να μείνουμε με μία ομάδα στην Ευρώπη. Μπορεί να αλλάξει κάτι, Μιχάλη, και να έχουμε τρεις ή δύο. Πρέπει να το πούμε ότι είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι. Είναι δύσκολο και για τον Άρη, είναι δύσκολο και για τον Παναθηναϊκό. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Δεν είναι εύκολες οι ανατροπές, ειδικά το καλοκαίρι. Της ήττας με δύο γκολ διαφορά.
Δεν είναι εύκολες μάλιστα όταν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων είναι δύο καλές ομάδες. Γιατί και η Σλάβια Πράγα είναι μια πολύ καλή ομάδα και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρξε ένα ατύχημα στο πρώτο παιχνίδι και μια κακή ομάδα αντίπαλος βρήκε την ελληνική ομάδα σε πολύ κακή βραδιά, συντόνιση, δεν ξέρω τι, και την κέρδισε με 2-0. Και άρα, αν βρει το καλό σε αυτό, η ελληνική ομάδα μπορεί να περάσει από πάνω από την αντίπαλό της. Έχουν αντιμετωπίσει δύο πραγματικά καλές ομάδες. Σα δίναμε όμως, Μιχάλη, μια πιθανότητα παραπάνω σε κάποια από τις δύο, Άρη ή Παναθηναϊκό, ας πούμε. Βάσει αντιπάλου, αν θέλουμε. Δηλαδή, θα έδινα μια μικρή πιθανότητα παραπάνω στον Άρη, γιατί δεν είναι του επίπεδου της Σλάβια Πράγα η Μακάμπι, ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί νομίζω ότι ο Άρης το ζει πολύ. Ναι, ναι. Δεν έχει προβλήματα τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μία καλή μεταγραφή του, τον Βέρμπιτς. Δεν έχει τον καλύτερο του παίκτη στη διάθεσή του, τον Παλάσιος. Έχει και άλλου είδους προβλήματα πέρα από την δυσκολία της Σλάβια Πράγας. Θα μου κάνει πολύ θετική εντύπωση, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, κατά την άποψή μου, ήταν ο πιο πειθαρχημένος ελληνικός σύλλογος στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Και αν δεν είχε γίνει εκείνη η στραβή με την κακή αποβολή του Παλάσιος, στο 11-2-11 ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα της Σλάβια, δεν είχε φάει φάση για 40 λεπτά και ήταν πολύ συμπαγής, πολύ πειθαρχημένος, τακτικά προσιλωμένος. Έμοιαζε η πιο έτοιμη ομάδα από όλες και είναι και λογικό, γιατί από τις τέσσερις ελληνικές που έπαιξαν φέτος στην Ευρώπη, η ομάδα με τις λιγότερες αλλαγές είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στη Μπράγα εμφανίστηκε με 11 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων μόνο δύο, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ήταν μεταγραφές στην αρχική ενδεκάδα. Οι 9 υπόλοιποι ήταν παίχτες από την περσινή ομάδα. Αυτό δεν συνέβη ούτε στον Ολυμπιακό, δεν συνέβη ούτε στον ΠΑΟΚ, δεν συμβαίνει ούτε στον Άρη. Υπ' αυτήν την έννοια δίνω 5% περισσότερες πιθανότητες στον Άρη να μην κάνει την υπέρβαση, γιατί εδώ που φτάσαμε πια για υπέρβαση είναι, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται και τύχη για να κάνεις μια τέτοια ανατροπή. Θυμίζω ότι ο Άρης, ας πούμε, είχε επιχειρήσει να κάνει τέτοιες ανατροπές και πέρυσι με την Αστάνα. Γι' αυτό είπα νωρίτερα, δεν είναι η Μακάμπι Αστάνα, είναι υψηλότερο επίπεδο ομάδα. Ο Άρης πέρυσι είχε αυτοκτονήσει στο πρώτο μάτς. Όπως είχε προσπαθήσει να κάνει μια τέτοια είδους ανατροπή, φτάσει πάρα πολύ κοντά, κόντρα στην Μόλτε. Και πάλι, τότε είχε αυτοκτονήσει στο πρώτο μάτς ο Άρης. Το είχε χάσει με κάτω τα χέρια. Μας δείχνει ότι τις πιστεύει, τις μπορεί τις ανατροπές. Και τις πιστεύει και το Βικελίδη, τις πιστεύει και ο κόσμος. Γι' αυτό δίνω μια πιθανότητα παραπάνω στον Άρη από τον Παναθηναϊκό. Αλλά χρειάζεται να σου πάνε και όλα ρολόι. Δεν είναι μόνο να παίξεις καλά, να σε ευνοήσεις λίγο και η τύχη, να κάνεις γρήγορα ή τέλος πάντων να τις κάνεις τις ευκαιρίες σου γκολ, μην αρχίζεις και χάνεις ευκαιρίες και αυτό προκαλεί επιπλέον εκνευρισμό, να χρειαστεί και ο Κουέστα να κάνει, γιατί θα χρειαστεί να κάνει 2-3 καλές επεμβάσεις, να σου πάνε λίγο ρε παιδί μου τα πράγματα δεξιά, ώστε να ανάψεις εσύ τη σπίτα, να την πάρει το κλεάν της Μικελίδης, να γίνει το 1-0 και εκεί απάνω να μπορέσει να χτίσει. Ωραία. Να νομίζω ότι θα δούμε αγωνιστικά και την Πέμπτη λίγο παραπάνω, κατά τη γνώμη μας, που θα είναι καλό να εστιάσει κάποια ομάδα. Έτσι έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας. Ναι, και τι δεδομένα μπορούν να προκύψουν μέχρι την Πέμπτη. Έτσι έχουμε ακόμα 2 μέρες μπροστά μας. Ναι, κάτι θα δοκιμάσουν παραπάνω και οι προπονητές. Δεν ξέρω αν έχει γιορτάσει. Ναι. Είναι πιθανό ο Μανού Γκαρσία να είναι βασικός για τον Άρη. Υποθέτω. Ναι, αυτό συζητιέται, ναι, όντως. Πάση εκουσία αυτή μετά τα όσα είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι όταν μπήκε αλλαγή. Είναι πια και 10 μέρες με την ομάδα, με τις προπονήσεις της. Είναι σε καλύτερο σημείο από τότε. Και τέλος, βλέπεις, Μιχάλη, για τον Ολυμπιακό αυτή η εβδομάδα με τον Κορμπεράν, μπας και αλλάζει κάτι, δηλαδή να του δώσει κάτι παραπάνω, ή θα δούμε έναν Ολυμπιακό. Να αλλάξουν πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό τώρα δεν είναι εύκολο. Νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να αλλάξει αρκετά μέσα στην υπόλοιπη μεταγραφική περίοδο. Καταρχάς είναι 2-3 παίκτες που έχουν έρθει με μεταγραφή και ακόμα δεν είναι στη διάθεση του προπονητή. Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο Νότιο Κορεάτης, ο Χάφη είναι μια τέτοια περίπτωση. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός
τις επόμενες μέρες και θα πουλήσει και θα πάρει ποδοσφαιριστές. Ναι, είδα τώρα μια περίπτωση, εξετάζεται, και μάλλον οι Ισπανοί για τον Τέγιο, τον Εξτρέμ, θα είναι όντως μια καλή της Μπέτης που έπαιζε, είναι, θα είναι μια καλή κίνηση αυτή, γιατί έχει πονέσει. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από εδώ και στο εξής θα κάνει από 3 έως 6 μεταγραφές. Mm-hmm. Οπότε ακόμα και 3 να κάνει, τον μικρότερο αριθμό, συν κανένα 2 που επί της ουσίας δεν έχουν μπει στην ομάδα. Θα αλλάξει πολύ, ναι. Ο Ολυμπιακός θα δούμε στο πρωτάθλημα θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που βλέπουμε τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω πόσο θα είναι καλύτερος και πόσο θα προλάβει να τον κάνει και η ομάδα. Ο Κορμπεράν, αυτά είναι δύσκολα ζητήματα. Να φτιάξει μια ομάδα δηλαδή και να την κάνει ομάδα χωρίς προετοιμασία. Και πόσο χρόνο θα του πάρει. Και πόσο υπομονή θα έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού που είναι σε κατάσταση νευρικού κλονισμού, όπως είναι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Και στην πρώτη στραβή θα είναι έτοιμοι να χοροπηδήσουν. Οπότε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Πάντως αυτό που συμπεραίνουμε και Μιχάλη και το είπαμε και χθες με τον Δημήτρη είναι ότι αυτή τη στιγμή η πιο ευτυχισμένη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Δεν έχει παίξει ακόμα, δεν έχει τσαλακωθεί. Έρχεται καινούριο γήπεδο, οπότε όλα είναι όλα καλό. Όλα ναι, ναι. Όπως ήταν τέτοια εποχή πέρυσι το καλοκαίρι ευτυχισμένος Παναθηναϊκός. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Του χρόνου όμως είναι πιθανό, επειδή θα βγάλουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη, αν δεν κάνει κάποια άλλη ομάδα την έκπληξη. Και βγουν και οι πέντε στην Ευρώπη να μην υπάρχει ίσχος. Ναι, σωστό, ναι. Να τρέχουν όλοι το καλοκαίρι. Έτσι. Ωραία. Για να δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη. Πάρα πολύ, Μιχάλη. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες και σε σένα. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου.